Κάτι παραπάνω από ικανοποιημένοι δηλώνουν οι διοργανωτές της ρεγκάτα που ολοκληρώθηκε σήμερα με την εντυπωσιακή θαλάσσια παρέλαση των ιστιοφόρων πλοίων. Η διοργάνωση που φιλοξενήθηκε από ελληνική πόλη για πρώτη φορά σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία. Ο Δήμαρχος Βόλου έκανε λόγο για ένα στοίχημα που κερδίθηκε προς όφελος της πόλης και των προοπτικών ανάπτυξής της. Υπάρχει μια συσσόρευση εισοδήματος αυτές τις μέρες πολύ σημαντικό για την πόλη μας και μια κυρίως προστιθέμενη αξία της πόλης για το μέλλον, για την ανάπτυξη αυτής της πόλης στο μέλλον. Η πόλη έσπασε τα σύνορά της, έχει βγει έξω από τη χώρα, έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η πόλη μας, το μέλλον αυτής της πόλης ανοίγει σε αυτούς που τολμούν. Και εμείς τολμήσαμε και πραγματικά πετύχαμε το στόχο μας. Ένα στόχο που ανεβάζει την πόλη μας πολύ πιο ψηλότερα από ό,τι ήταν χθες. Τις 4 ημέρες που τα 19 εστιοφόρα από 16 χώρες έδεσαν στο λιμάνι του Βόλου έγιναν αντικείμενα θαυμασμού από περισσότερους από 200.000 πολίτες οι οποίοι τα επισκέφθηκαν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είδαν τα πλοία, ανέβηκαν επάνω τους, παρακολούθησαν τα πληρώματα, κάνουν παρέλαση στους δρόμους της πόλης, σε αυτό το θεαματικές εκδηλώσεις που ήταν παράλληλα με το event. Έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλους τους ξένους που ήρθαν για πρώτη φορά στην πόλη μας αυτό το κλίμα, αυτή η νοοτροπία, αυτή η φιλοξενία που συνδέεται αρμονικά με την ομορφιά του τοπίου, της πόλης, της περιοχής, της θάλασσας, του βουνού, του αστικού κέντρου, του λιμανιού. Είναι μια εμπειρία για αυτούς που θα τους φέρει ξανά σύντομα κοντά στην πόλη μας. Σε όλο το διάστημα παραμονής και λιμενισμού των ιστιοφόρων σκαφών στο λιμάνι μας εγύφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα τάξεως και ασφάλειας και επισκέφτηκαν ομαλώς όλοι οι επισκέπτες, οι πολίτες του Βόλου, τα πλοία όπου και τα θαύμασαν. Ο Βόλος όχι μόνο έγινε γνωστός διεθνώς από τη φιλοξενία της ρεγκάτα, αλλά αποκόμισε ένα σημαντικό οικονομικό όφελος που δεν έχει προσδιοριστεί προς το παρόν, αλλά εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει και τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα έξοδα της συγκεκριμένης διοργάνωσης μόλις που ξεπέρασαν τα 100.000 ευρώ. Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ο απόπλους των εντυπωσιακών ιστιοφόρων από το λιμάνι του Βόλου με προορισμό τη Βάρνα της Βουλγαρίας και με ενδιάμεσο σταθμό το νησί της Κιάθου. Χιλιάδες ήταν οι βολιώτες που συγκεντρώθηκαν σε όλο το μήκος της ακτογραμμής για να παρακολουθήσουν την αναχώρηση των πληρωμάτων που με τους ξεχωριστούς πολιτιστικούς τους χαρακτήρες έδωσαν ένα μοναδικό τόνο στη ζωή της πόλης το τελευταίο τριήμερο. Κατά σειρά αναχώρησαν τα ιστιοφόρα της Πολωνίας, της Ινδονησίας, της Γερμανίας, του Ομάν, της Βουλγαρίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας. Μαζί τους και η Αργό, καθοδηγητής και επικεφαλής της εντυπωσιακής πομπής στον Παγασιτικό κόλπο. Να είμαστε καλά που το χαρήκαμε και το ζήσαμε και καμαρώνουμε και για την πόλη μας και για αυτό που ήρθαν και το διοργανώσαν στο Βόλο. Είναι η πρώτη φορά και ίσως και η μοναδική, δεν το ξέρουμε αυτό. Και η μοναδική, όντως. Και στην Ελλάδα, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει γίνει ακόμη μια φορά στην Ελλάδα. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Στο Βόλο θα το ξαναζήσουμε όμως. Οπότε πιστεύετε ότι άξιζε τον κόπο. Ανάξιζε πάνω απ' όλα. Ένα πανηγύρι μας όλοι. Νομίζω ότι είναι ίσως το καλύτερο γεγονός μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαμε στο Βόλο. Όλο το τετραήμερο ήταν καταπληκτικό γιατί ο κόσμος το χάρηκε πάρα πολύ. Είχε τρομερή συμμετοχή. Τέτοια τόσο μεγάλα σκάφη εγώ προσωπικά δεν είχα δει ποτέ. Και η αίσθηση αυτή στο λιμάνι του Βόλου με ανοιγμένα τα πανιά, τα σκάφη να φεύγουν, νομίζω ότι είναι μαγική. Νομίζω είναι και μοναδική φορά. Είναι μοναδική φορά και ελπίζω να ξαναγίνει. Θα μπορούσε να γίνει κάτι σαν θεσμός και να μας επισκέπτονται τόσο ωραία και μεγάλα σκάφη. Γύρω από τα ιστιοφόρα βρισκόταν σκάφη ναυταθλητικών συλλόγων και των αυτοπροσκόπων. Το θέαμα έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακό όταν τα πλοία άνοιξαν τα πανιά τους πολύ κοντά στην ακτή του Ανάβρου.